Το Backstage CY σε αυτό το επεισόδιο σας συστήνεται και επίσημα έπειτα από τα πρώτα 5 επεισόδια του. Πρόκειται για τη μόνη κυπριακή εκπομπή που τρυπώνει στα παρασκήνια των κυπριακών σειρών, εκπομπών, θεατρικών παραστάσεων, ταινιών και συναυλιών. Σκοπός μας, να φέρουμε εσάς το κοινό στα μυστικά, στη δημιουργική δουλειά, στον τρόπο οργάνωσης και στο σκεπτικό του κόσμου του κυπριακού θεάματος. Σας καλούμε να γνωρίσετε καλύτερα και να αγκαλιάσετε αυτό που στην ουσία αγαπάτε. Ευχαριστούμε λοιπόν που θα είσαι η πρώτη μας συνέντευξη στο Backstage CY. Είμαι σίγουρη ότι είσαι γουρλής και ότι... Μακάρι, μακάρι, εύχομαι. Με σένα θα πάει τέλεια. Εύχομαι, εύχομαι. Να τα πάτε καλά. Ένα με γουρλής. Χτύπα ξύλο. Καταρχάς να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα που κάνετε. Μπράβο σας. Στηρίζετε τις τοπικές παραγωγές, γιατί και το Ρίξε μια ζαριά είναι μια παραγωγή τοπική του ΟΜΕΚΑ. Και είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που κάνετε. Σας ευχαριστούμε και συνεχίστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείχνουμε τη δουλειά που γίνεται στην Κύπρο και από τα κανάλια της Κύπρου και ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είναι τέλειο το project να βλέπουμε ειδικά για κυπριακές σειρές το τι γίνεται πίσω και νομίζω ενδιαφέρει τον κόσμο να δει την πλευρά. Mm-hmm. Και τόσα χρόνια κυπριακή τηλεόραση ανθίζει. Δεν είχαμε ποτέ ένα backstage. Γι' αυτό είμαι στην τώρα επίσης. Είναι ωραία να γίνονται αυτά τα backstage, να βλέπουμε πώς η δουλειά γίνεται, να μην θεωρώ ο κόσμος ότι είναι ένα απλό πράγμα να βγει μια παράσταση και να συντονισμένη και να είναι καλή και να γελάς και να φεύγεις με όμορφα συναισθήματα. Και πώς η δουλειά κάνουν τούτοι ανθρώποι και πόσες ώρες δουλεύουν και πόσες ώρες δεν δάμε και τι δρόμα και αίμα φτάζουν. Και ελπίζω ο κόσμος σιγά σιγά με τούτες τις παραστάσεις, οι οποίες τους αφορούν πρώτα, είναι ωραία να κάνουμε και κλασικά έργα κτλ. Αλλά θεωρώ ότι η παιδεία για τον Κύπριο, ο οποίος είναι πολύ πίσω στο θέατρο, πρέπει να αρχίσει που τούτα τα έργα. Mm-hmm. Να τον τραβήσει, να καταλάβει τι είναι το θέατρο, να αποκτήσει μια, ας το πούμε, σε αρχικά στάδια θεατρική παιδεία και μετά να τον πήξουμε τα σκληρά. Ενώ στην Κύπρο πάμε λίγο ανάποδα. Γι' αυτόν και ο κόσμος αποφεύγει το θέατρο και ακούεις νεαρά παιδιά να σου λαλούν ότι δεν πάω θέατρο. Είναι πια ποτέ θέατρο. Μα αν έχει θέατρο στην Κύπρο, αν έχει. Το οποίο με λυπεί αφάνταστα. Εύχομαι σας να πάτε και του χρόνου. Θα πάμε. Είμαι σίγουρη, γιατί τούτο που κάνετε είναι πάρα πολλά ωραίο και πρωτότυπο. Διαφορετικό. Διαφορετικό. Και σε ευχαριστούμε που είσαι μέρος αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Λουκιά. Επίσης, καλή συνέχεια, Λουκιά. Και συνεχίστε την καλή δουλειά. Και λέω το κλείνοντας, ενθουσιάζομαι να βλέπω ανθρώπους με ομαδικότητα και την ενέργεια τη δική σας. Well done. Και να πω ξανά μπράβο στην πρωτοβουλία που έχετε, ευχαριστώ, που κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνει ο κόσμος για τις τοπικές παραγωγές. Ωραία και τα άλλα που έρχονται από το εξωτερικό και το Netflix και όλα αυτά. Ναι, ναι. Αλλά στηρίζουμε κυπριακές παραγωγές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια και ανυπομονώ να βλέπω τον το project. Όσοι έχουμε 16 χρόνια και στεκούμαστε να πάω στα γάτια του σχολείου και περνάνε ο Λοΐσος ο Φράγκος με το σουπαρού Ιμπρέζα και έγινε έτσι το γυαλί με φημέ. Και πέτασε μπόξο το χέρι του με το μάρμπορο το κόκκινο και γύριζε έτσι σε αργή κίνηση και φόρε με. Ένιωσα έτσι, μάνα μου κορίνα ρομαντικά. Αν είστε συναδέλφοι σε δράση και θα θέλατε να φιλοξενηθούν στη δική μας εκπομπή οι δημιουργικές σας παραγωγές, επικοινωνήστε μαζί μας έγκαιρα. Αν εσείς, αγαπημένο κοινό, επιθυμείτε να δείτε τα παρασκήνια αυτών που εσείς αγαπάτε και δεν είχατε την ευκαιρία, αρπάξτε την τώρα. Στείλτε μας πού θα θέλατε να τρυπώσετε στα επόμενα επεισόδια και θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε το εισιτήριο. Ακόμα καλύτερα, στείλτε μας και τι θα θέλετε να ρωτήσουμε αγαπημένους σας καλλιτέχνες και δημιουργούς. Σας ευχαριστούμε όλους για την όμορφη υποδοχή σας και στήριξη στη νέα μας αυτή προσπάθεια. Την άλλη Πέμπτη λοιπόν με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.